σταχυολογώντας την παράδοση. Ήθη και έθιμα, σκουπί και τραγούδια του τόπου μας. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πόπη Πανοπούλου Τζιόνι, επίκουρη καθηγήτρια του ΤΕΦΑ Σερών. Και ούνταν ήρωμαι
καρβών ο πόντων έντων κι η Παναγία κλαίει απέσον πόντων άψιμων και ούνταν ήρωμαι καρβών ο πόντων έντων κι η Παναγία κλαίει. Αγαπητές φίλες και φίλοι του Ράδιο Κιβωτός της Ιεράς Μητροπόλεως Ερών και Νηγρίτας, Χριστός Ανέστη. Η σημερινή εκπομπή είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή, διότι είναι αφιερωμένη στη γενοκτονία των Ποντίων, η οποία έχει οριστεί να μνημονεύεται στις 19 Μαΐου. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αναφέρεται σε σφαγές και εκτοπισμούς εναντίον ελληνικών πληθυσμών στην περιοχή του Πόντου που πραγματοποιήθηκαν από το κίνημα των Νεότουρκων κατά την περίοδο το 1914 έως το 1923. Εκτιμάται ότι στήχησε τη ζωή περίπου 213.000 έως 368.000 Ελλήνων. Οι επιζώντες κατέφυγαν στον Άνω Πόντο, στην Σοβιετική Ένωση και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 στην Ελλάδα. Τα γεγονότα αυτά αναγνωρίζονται επισήμως ως γενοκτονία από το ελληνικό κράτος και την Αυστραλία, αλλά και από διεθνείς οργανισμούς όπως η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών. Θεωρείται μια από τις πρώτες σύγχρονες γενοκτονίες. Η γενοκτονία ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα το οποίο η κυβέρνηση των Νεότουρκων έφερε σε πέρας με συστηματικότητα. Η μέθοδη που χρησιμοποίησε ήταν ο ξεριζωμός, η εξάντληση στις κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα και η δίψα και τα στρατόπεδα θανάτου στην έρημο. Η Διεθνής Βιβλιογραφία και τα κρατικά αρχεία πολλών χωρών βρίθουν μαρτυριών για το ιδεχθές έγκλημα που διαπράχθηκε εναντίον του ελληνικού λαού. Η γενοκτονία των Ελλήνων πραγματοποιήθηκε παράλληλα με γενοκτονίες σε βάρος και άλλων χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή των Αρμενίων, των Ασσυρίων, των Θρακών και άλλων. Κατόπιν εισήγησης του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε την γενοκτονία το 1994 και ψήφισε την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας σήμερα δύο Πόντιους της τρίτης γενιάς, τον Παύλο Καρυπίδη και τον Κώστα Λαμπριανίδη. Και οι δυο τους είναι από τα πλέον δραστήρια μέλη του Συλλόγου Ποντίων Επταμήλων Ιακρίτες. Καλησπέρα σας, καλησπέρα Παύλο, καλησπέρα Κώστα. Σας καλωσορίζω στην σημερινή εκπομπή που καλησπέρα σήμερα η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στους Πόντιους. Ενθυμούμεθα τη σφαγή και τις κακουχίες τις οποίες πέρασε ο Πόντος. Πάνω απ' όλα όμως θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Καρυπίδης, ο Παύλος ο Καρυπίδης και ο Κώστας ο Λαμπριανίδης είναι συνεργάτες μου, έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια. Είναι οι στυλοβάτες του ποντιακού πολιτισμού, τουλάχιστον στην πόλη των Σερών, και με το σύλλογό τους έχουν δείξει την αξία των ποντίων όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Οι πληροφορίες μου και αυτά τα οποία γνωρίζω από τις συνεργασίες μου λένε ότι έχετε φτάσει μέχρι και την Κίνα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Θα έλεγα ότι τα αισθήματα φιλίας είναι αμοιβαία. Να καλησπερίσουμε τους ακροατές και νομίζω ότι πραγματικά η καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων θα έλεγα ότι όχι απλά ανέδειξε τα γεγονότα αλλά ξεκίνησε και η διδασκαλία των γεγονότων στο να περάσει στις επόμενες γενιές. Μέχρι τότε και για πολλά χρόνια στα πλαίσια της ελληνοτουρκικής φιλίας θα έλεγα ότι επιμελώς
αποσιωπήθηκε όλο αυτό το γεγονός, που θεωρώ ότι ήταν ένα από τα πιο θλιβερά γεγονότα του ελληνισμού, του ελληνισμού της Ανατολής, και νομίζω ότι ήταν καθοριστικά τα γεγονότα αυτά στο να μαζευτεί ο ελληνισμός στον κυρίως ελλαδικό χώρο. Mm-hmm. Ναι, σε αυτό το σημείο λοιπόν, και πριν να αρχίσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι, το οποίο να το αφιερώσουμε στους πόντιους της πρώτης γενιάς, αν ζουν ορισμένοι από αυτούς. Και Κώστα, τα τραγούδια τα οποία επέλεξες σήμερα εσύ να ακούσουμε. Τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα είναι από τον Βασίλη του Μιχαηλίδη και την Ορχήστρα Ρουμανία. Mm-hmm. Είναι κάποια τραγούδια βασισμένα καθαρά στη γενοκτονία. Ακούγοντας τα τραγούδια καταλαβαίνουμε το τι έγινε εκεί. Είναι μια μικρή ιστοριούλα όλα τα τραγούδια. Το κάθε τραγούδι έχει τη δικιά του ιστορία. Είναι όμως στην ποντιακή διάλεκτο ή μπορεί να Όχι όλα. Όχι κάποια όλα. Είναι στην ποντιακή διάλεκτο, κάποια δεν είναι, κάποια είναι μεικτά. Και στην ποντιακή διάλεκτο και στην καθημερινή τη σημερινή. Ωραία. Ας ακούσουμε λοιπόν το πρώτο τραγούδι. Έναν πουλίν, μαυρό πουλίν, μικρό και δεκρωμένο, έκατσε και μυρόλογα, κλαίει παραπονεμένο, κλαίει παραπονεμένο. Ασογοτσόγλου επέταξε, απέσασε φωτίαν, μυρολογά και λέει Ναϊλή, Ναϊλή τη Ρωμανία. Τ' άλλο ασώτερε κι οι μυρολογά και εκείνο, αδίψα σα λέει και μπορώ, νερό και για να πίνω, νερό και για να πίνω. Εν τον αίμαν το νερό και πόσα το να πίνω, και το ποτάμ και το πεγάδ κόκκινον εν και κίνο. Όλεν τον πόντον έκαψαν, έδεκανε φωτία, κι όδεσαν αστορώατα, καίγεται κι η καρδία, καίγεται κι η καρδία. Μαύρα χρόνια εδεύαμε, μαύρα καταραμένα, και άσα τότε πέμνανε το μάτι εμπεκρωμένα. Μαύρα χρόνια εδεύανε, μαύρα καταραμένα, και άσα τότε πέμνανε το μάτι εμπεκρωμένα. Σας έλεγα λοιπόν ότι διάβασα κάπου το εξής. Οι Τούρκοι εκτόπιζαν και εξόριζαν τους Έλληνες μέσα στη βαρύτατη κακοκαιρία, χωρίς να τους επιτρέψουν να παραλάβουν ούτε τρόφιμα ούτε στρώματα. Τα κυβερνητικά όργανα που συνόδευαν τους εκτοπιζόμενους δεν επέτρεπαν στα θύματα τους να σταθμεύουν σε κατοικημένα μέρη για να μην πάρουν τρόφιμα, ούτως ώστε από την κακουχία, από την πείνα, από τη δίψα να πεθαίνουν στο δρόμο. Σε διάφορα μέρη της χώρας, αυτό ήταν που μου έκανε εντύπωση, ιδρύθηκαν λουτρώνες, δηλαδή για στρατιωτικούς λόγους. Τα κυβερνητικά και αστυνομικά όργανα που οδηγούσαν τους μετατοπιζόμενους εξανάγκαζαν τους δυστυχείς για λόγους δίθεν υγιεινής να λουστούν. Τους έβαζαν λοιπόν σε λουτρά τα οποία είχαν 40 βαθμούς θερμοκρασία. Και όπως ήταν ζεστή από το καυτό το νερό, τους έβγαζαν έξω στο χιόνι που είχε μείον. Και, και έλεγαν ότι θα περάσουν τώρα για να σας κάνουν έλεγχο. Ο στρατιωτικός, ο αξιωματικός, καθυστερούσε τουλάχιστον μία ώρα για να περάσει να τους ελέγξει. Οι άνθρωποι αυτοί
αρρώστεναν. Και τους υγιείς, και τα νέα τα άτομα και τους υγιείς έλεγαν ότι είναι άρρωστοι και πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο. Πηγαίνοντας το δρόμο προς το νοσοκομείο, τους σκότωναν. Έτσι λοιπόν, οι νέοι άνθρωποι, οι γεροί, εξοντώθηκαν. Αυτές ήταν οι πορείες του λευκού θανάτου. Όπως λέμε, αυτές ήταν κάτω από καθοδήγηση, ήταν συγκεκριμένο σχέδιο εξόντωσης για να μην υπάρξουν οι σφαγές, όπου η ιστορία της καταγράφει με μεγαλύτερη αγριότητα. Εδώ βρήκανε κάποιες μεθόδους όπου τον ενεργό πληθυσμό περισσότερο, όπως είπατε τους νέους, είχαν πάρει αυτούς τους ανθρώπους από 15 έως 45 χρόνων, που για εκείνη την εποχή ήταν ο ενεργός πληθυσμός, τους άνδρες, και τους υποβάλλαν σε αυτές τις πορείες, σε αυτές τις κακουχίες, έτσι ώστε ελάχιστοι ενδεχομένως επιστρέφανε ή φεύγανε σε άλλες κατευθύνσεις. Mm-hmm. Μάλιστα, είναι συγκλονιστικά όλα αυτά. Ο Λάμπρος Μαυρίδης, ο οποίος κατάγεται από το Τεπέκιοι της Πουλατζάκης, αναφέρει ότι από τους 700 που βγήκαμε εξορία από το χωριό μας το 1916 γυρίσαμε 232 άτομα. Κανένα χρόνο μετά το γυρισμό μας από την εξορία κακήν κακός ζήσαμε. Ύστερα ο τοπάλος Μαν ήρθε χαράματα και περικύκλωσε το χωριό μας με τους τσέτες, μάζεψαν τον κόσμο έναν έναν τους χωριανούς και τους έβαλαν σε ένα σπίτι σημά στην εκκλησιά. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, γέρους και μωρά έδωσαν φωτιά στο σπίτι και τους έκαψαν όλους ζωντανούς. Κράτησαν δε, λέει, γύρω στις 10 όμορφες νέες κοπέλες, τις οποίες ήθελαν να τις κρατήσουν για τον εαυτό τους, και αυτές μόλις διαπίστωσαν ότι το λόγο που δεν τις έκλεισαν μέσα στο σπίτι, φώναξαν ή το όνομα του Κυρίου και μπήκαν και αυτές μέσα και κάηκαν ζωντανές μέσα στο σπίτι αυτό. Όχι, αυτό είναι μία από τις μαρτυρίες της πόλης. Πολλά τέτοια γεγονότα, θα έλεγα, έχει καταγράψει η ιστορία μετά από αφηγήσεις, όπως επίσης συναντούμε και στην περιοχή της Πάφρας, mm-hmm. όπου ήταν ιδιαίτερα μαρτυρική περιοχή, γιατί εκεί αναπτύχθηκε και το Αντάρτικο, οπότε οι Τούρκοι είχαν ιδιαίτερους λόγους να εξοντώσουν τον γενικό πληθυσμό, όπου αναγκάστηκαν πολλές φορές οι γυναίκες να πέσουν στον κρεμό, να πέσουν σε αυτό, μόνο και μόνο να μην... Δηλαδή πολλές φορές είχαμε αντίστοιχο χορό του Ζαλόγκου. Ναι. Και μια και λέω πάλι για Μπάφρα, να αναφέρουμε ότι από εκεί ήταν και ο Αναστάσιος ο Παπαδόπουλος, ο Κοντζαναστάσιος όπως τον λέμε εμείς, είναι ο Πόντιος Κολοκοτρώνης, mm-hmm. όπως τον λέμε, ο οποίος ήταν από τα πρώτα Αντάρτικα που βγήκαν στα βουνά. Και χαρακτηριστικά μας λέει ότι 95 μέρες το φθινόπωρο του 1821, για 95 μέρες είχε δώσει σκληρές μάχες και απέκρουσε 700 Τούρκους στρατιώτες, που ήταν υπό την καθοδήγηση του Τούρκου στρατηγού Λιβά Πασά, ολόκληρη μεραρχία. Mm-hmm. Αυτό που έχουμε ακούσει συνέχεια και διαβάζουμε είναι ότι αυτό που ζητούσαν τα ποντιακά αντάρτικα σώματα ήταν οπλισμός, τίποτα περισσότερο. Ούτε στρατό, ούτε βοήθεια από την Ελλάδα, όσον αφορά για στρατό, για υλικό ανθρώπινο, ας πούμε, απλά δεν είχαν όπλα. Και όταν σταμάτησαν, όταν αποκλείστηκαν τα όπλα και τα πολεμιφόδια, εκεί τελείωσε και το ποντιακό Αντάρτικο. Θα έλεγα ότι... Ίσως για αυτή, διακόπτω τον Παύλο, να πω, ίσως για αυτό το λόγο τα γεγονότα ήταν πιο βέβαια, γιατί όταν λέμε γενοκτονία, συγγνώμη, είναι όλων των Ελλήνων της Ανατολής, έτσι, δεν έγινε μόνο στους Πόντους. Απλά εμείς μένουμε λίγο περισσότερο σε εμάς, γιατί ίσως ήταν πιο βία τα γεγονότα. Γιατί στον Πόντο υπήρξε μεγάλη αντίσταση. Ήταν τα πρώτα σώματα ανταρτών, με τον Κοντζαναστά στην Πάφρα, με τον καπετάν Ευκλήδη στη Σάντα, mm-hmm. και με τον Βασίλουστα, με πάρα πολλούς που ήταν. Και ίσως αυτό αγρίευε τις καταστάσεις των Τούρκων και δεχόντουσαν, δεν ξέρω, και πιο, γι' αυτό υπάρχουν τόσες πολλές μαρτυρίες. Ναι, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε. Πρέπει να είναι διδακτορική διατριβή για Ζεσίν Μιλέτ, Ζήτω το Έθνος, όπου αναφέρεται στα γεγονότα της Μπάφρας για τους Μπαφραλίδες, οι οποίοι ήταν τουρκόφωνοι αυτοί, έτσι δεν είναι, οι Μπαφραλίδες. Ναι, θα συναντήσουμε στον Πόντο πολλές περιοχές, mm-hmm. όπου με χαρακτηριστικό την γλώσσα, mm-hmm. Η επιλογή ήταν να κρατηθεί είτε η θρησκεία είτε η γλώσσα. Η περιοχή της Μπάφρας
είναι τουρκόφωνοι, χριστιανοί όμως ορθόδοξοι. Και γι' αυτό, πιο φανατικούς και γι' αυτό και στην ανταλλαγή των πληθυσμών που ήταν με βάση το θρήσκευμα, ήρθαν στην Ελλάδα. Ναι. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές όπως είναι της Τόνιας, του Όφη, όπου ήταν μουσουλμάνοι πλέον, εξισλαμίστηκαν, αλλά ποντιόφωνοι, παραμείναν εκεί και παραμένουν τέτοιοι θύλακες. Όπου... Και βρισκόμαστε, μπορώ να πω, αρκετά συχνά τώρα πλέον. Όπως πριν δύο εβδομάδες, με έναν φίλο τον Νούρ που είναι στην Κωνσταντινούπολη, ζει, καταγόμενος από την Τόγια, βρεθήκαμε στο Παρακάτι στη Θεσσαλονίκη. Μετά από 4 χρόνια όπου μιλάμε στο Facebook, βρεθήκαμε τυχαία. Τι ήταν λίγο έτσι συγκινητικές οι στιγμές. Είναι συγκινητικές αυτές οι στιγμές. Λοιπόν, και αυτό που λέει ο Παύλος για την Μπάφρα, επιβλήθηκε στην Μπάφρα να ξεχάσει οτιδήποτε ελληνικό. Ναι. Γι' αυτό η Μπάφρα δεν είχε λίρα, δεν είχε τον κεμεντζέ που παίζαν στον υπόλοιπο πόντο, θα είχε το ζουρνά ή το βιολί. Επιβλήθηκε να μην μιλάν ποντιακά ελληνικά. Εάν έπιαναν μικρό ποντιόπουλο να μιλάει ελληνικά, κόβαν τη μάνα στη γλώσσα. Τι λες. Και εκείνο τον καιρό από τις μαρτυρίες που έχουμε, κουβάδες με γλώσσες από τις μάνες πήγαιναν και ερχόντουσαν. Οπότε με το πέρασμα των χρόνων αναγκαστικά ξεχάσαν οτιδήποτε ελληνικό όσο αφορά τη μουσική τους, το χορό τους, την ομιλία τους. Κράτησαν όμως δυνατά το θρήσκευμα. Μάλιστα. Και ίσως τώρα ίσως να είναι μια παρεξηγημένη περιοχή. Αν μια φορά αδικηθήκαν οι πόντοι από τις άλλες περιοχές που ήρθαν στην Ελλάδα, δύο φορές αδικήθηκαν οι Μπαφραίοι. Ίσως γιατί κάποιες φορές και αυτοί οι ίδιοι αδικούσαν τους εαυτούς τους. Έτυχε πολλές φορές, ακόμα και τώρα, για τα χορευτικά που λέμε, περιοχές χωρών κτλ. Αν θα πούμε για Μπάφρα, πετάγονται πολλοί και λένε αυτοί δεν είναι πόντοι, είναι Μπαφραλίδες. Ή και οι ίδιοι οι Μπαφραλίδες λένε, άμα τους πεις είσαι πόντιος, όχι δεν είμαι πόντιος, είμαι Μπαφραλής. Αυτό λίγο αδικεί τα πράγματα. Δηλαδή, αν δεν είναι οι Μπαφραλίδες πόντοι, ποιοι είναι. Ποιοι είναι, ναι βέβαια. Ναι. Όχι, εμένα, εγώ το διάβασα, αυτό είναι πολύ κατατοπιστικό το βιβλίο και σου δίνει μια πλήρη περιγραφή το τι ήταν και πώς λειτουργήσαν και πώς ενήργησαν οι Μπαφραλίδες, οι οποίοι θεωρώ ότι ήταν και παλικάρια. Όπως είπαμε, στην Αμάσια ήταν πλέον τα δικαστήρια ανεξαρτησίας. Στην Μπάφρα περιγράψαμε περίπου ποιες ήταν οι συνθήκες. Σε κάθε περιοχή του πόντου θα έλεγα ότι ήταν ιδιαίτερες οι συνθήκες. Στον Ανατολικό Πόντο, κύρια όμως το βάρος της γενοκτονίας, θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό, ο Δυτικός Πόντος το τράβηξε, γιατί ο Ανατολικός Πόντος ήταν για μεγάλα διαστήματα στην ρώσικη, ας το πούμε έτσι, κυριαρχία, όπου εκεί υπήρχε και η Ορθοδοξία, υπήρχε και η ελευθερία στο να έχουν ελληνικά σχολεία, αλλά αυτή η συνεχής μετατόπιση των συνόρων μεταξύ Ρωσίας, Τουρκίας, θα έλεγα ότι τα θύματα είχε πάλι τους Έλληνες. Ναι. Έλεγα προηγουμένως το ότι αυτά τα γεγονότα ήταν σε... Ο ελληνικός πληθυσμός εκεί ήταν σε ιδιαίτερα δύνατη θέση, γιατί όπως είπαμε δεν είχε τη βοήθεια από την Ελλάδα. Και αν θα δούμε εκείνη την περίοδο τι ακριβώς συνέβαινε στην Ελλάδα, πραγματικά τα γεγονότα ήταν τραγικά και εδώ, με τους βενιζελικούς αντιβενιζελικούς, ναι, με τους βασιλείς αντιβασιλείς, και εκεί που ο ένας ήθελε να στείλει βοήθεια, εκεί ο άλλος την έκοβε την βοήθεια, και δυστυχώς όλα αυτά δημιούργησαν ένα τέτοιο κλίμα που πλέον μείνανε μόνοι τους και βασίστηκαν καθαρά στις δυνάμεις του ποντιακού ελληνισμού. Μάλιστα. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, το οποίο να το αφιερώσουμε σε όλους τους πόντιους της δεύτερης γενιάς πια. Ρασίν και βόεσεν, ρασίν και συντρωμάεν, ποιον ποτάμ και θόλωσεν, σοέμα και ταράεν.
δε κρίζω ουρανών, σώπεραν τώρα καν. Όλεν το έμανε ποταμί εν έθολος εν δορμάν. Λιβών ο ουρανών, σώπεραν τώρα σύν. Όρφανε ψαν τα ράσα έπαιρναν δίχως ψήν. Δε κρίζω ουρανών, σώπεραν τώρα καν. Λιβών ο ουρανών, σώπεραν τώρα σύν. Πολετικές σε πότσανε, αίματα και σεράφε, ποτάμε λιβαδότοπε, παρχάρε και χωράφε. Φωτάζω ουρανών, σώπεραν το παρχάρ. Ήλεμ γιατί εξέδες, εξέδες είναι αν θα δεις χαρά. Κουίζω ουρανών κι από κρίση κυπέρ. Μέρινε τα παιδεία, παιδεία τα κοράσια μου μέρ. Φωτάζω ουρανών, σώπεραν το παρχάρ. Κουίζω ουρανών κι από κρίση κυπέρ. Κατέγραψον και δώσα απολογίαν. Άλλο στον κόσμο μείνεται λαού γενοκτονίαν. Λιβών ο ουρανών, σώπεραν τώρα σύν. Τρέχνε τα δέκρεμ, τρέχνε τα δέκρεμ, τα δέκροπα βρεσύν. Λιβών ο ουρανών, σώπεραν το παρθάρ. Τρέχνε τα δέκρεμ, τρέχνε τα δέκρεμ, τα δέκροπα μποτάμ. Λιβών ο ουρανών, σώπεραν τώρα σύν. Λιβών ο ουρανών, σώπεραν το παραθάρι. Στη συνέχεια θα ήθελα, ας μου πει ο Παύλος, τι σημαίνει για σας τους πόντιους η γενοκτονία, τι είναι, τι σας λένε οι μεγαλύτεροι, τι μνήμες έχετε από τους παππούδες σας, σας έχουν μιλήσει για αυτά τα γεγονότα? Θα έλεγα ότι ως τρίτη γενιά, η πρώτη φουρνιά των παππούδων που ήρθε μέσα από τα γεγονότα αυτά δεν την προλάβαμε. Mm-hmm. Από αφηγήσεις των γονέων ναι. Και προσπαθούμε εμείς να βρούμε την διαδρομή των ανθρώπων αυτών. Δηλαδή ξέρουμε, παράδειγμα, οι δικοί μας ότι ήρθανε διωγμένοι από την περιοχή του Κάρς, αλλά εκεί ήταν μόνο 40 χρόνια. Ψάχνουμε να βρούμε και πιο μπροστά που ήταν. Ήτανε στην περιοχή της Αργυρούπολης, όπου ο ελληνισμός ήκμασε, εκεί όπου υπήρχαν εμπόριο, εκεί που υπήρχαν μεταλλεία. Έτσι η περιοχή της Κιμισχανάς, όπως λέγεται, της Αργυρούπολης, είχε έναν ιδιαίτερα δυναμικό πληθυσμό όσον αφορά και τον πλούτο αλλά και τον πολιτισμό τον ελληνικό. Έτσι ως αφηγήσεις και μόνο έρχονται κάποια πράγματα σε μας. Όμως τα ιδιαίτερα γεγονότα που ήταν όλη αυτή την περίοδο που περιγράψατε εισαγωγικά, από το 1908 το 1914, που πλέον και οι δυνάμεις οι μεγάλες εκείνης της εποχής, θα έλεγα ότι είχαν ιδιαίτερα ένα ρόλο, ας το πούμε, όπου μία φορά ήταν με τον ελληνισμό, μία φορά ήταν ενάντια, και πλέον αποσυντώνησαν τελείως
τον ελληνισμό, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο θύμα στους νεότρουκους. Και βέβαια πάντα αυτό που δεν είπαμε είναι με την καθοδήγηση των Γερμανών, που διαχρονικά όσον αφορά τον ελληνισμό ήταν απέναντί μας. Δυστυχώς και τότε είχαμε Γερμανούς, όπως και τώρα. Ο αρχιστράτηγος Φον Σάντερ ήταν ο εμπνευστής της μεθόδου του λευκού θανάτου. Ο λευκός θάνατος ήταν αυτό που περιγράψατε εισαγωγικά, με τους διωγμούς, τις εκτοπίσεις από τα παράλια προς το εσωτερικό σε άγνωστες διαδρομές και χωρίς στοιχειώδη πράγματα επιβίωσης. Έτσι όλοι πεθαίνανε, υποτίθεται για την ασφάλειά τους, αλλά ταυτόχρονα πεθαίνανε στους δρόμους, και η οδηγία του αρχιστράτηγου των Γερμανών ήταν γιατί να βάψετε τα χέρια σας στο αίμα, αφού μπορείτε να τους εξοντώσετε για να τους εξαφανίσετε χωρίς αυτά τα γεγονότα. Παρόλα αυτά ήταν πολλά τα γεγονότα που συνέβησαν, και οι δολοφονίες των χωρικών που πηγαίναν στα χωράφια να καλλιεργήσουν, ταυτόχρονα και ο κόσμος που ασχολήθηκε με το πνεύμα, με το εμπόριο, και αυτοί είχαν την ίδια τύχη. Είχαν στηθεί τα δικαστήρια της ανεξαρτησίας στην Αμάσια, όπου 450 και πλέον Έλληνες διανοούμενοι, άνθρωποι, τραπεζίτες, κρεμάστηκαν. Όλοι αφρόκρεμα του πονδιακού ελληνισμού. Ακριβώς. Κρεμάστηκαν στις κρεμάλες της Αμάσιας. Μάλιστα. Αυτά γίνανε μέσα σε μια νύχτα που λένε. Δεν πέρασαν ούτε από δικαστήρια. Τα δικαστήρια ήταν απλά, τους εκφωνούσαν το λόγο του που τους δικάζουν. Δεν είχαν λόγο να διαμαρτυρηθούν, δεν είχαν δικηγόρο, δεν είχαν τίποτα. Και απλά τους ανακοινώναν την ποινή. Πριν σας πω κάτι το οποίο διάβασα και μου έκανε φοβερή εντύπωση, ειλικρινά σας λέω ότι αυτό το διάστημα που ασχολήθηκα λίγο περισσότερο με τη γενοκτονία των ποντίων, συγκλονίστηκα στην κυριολεξία. Είναι απίθανα πράγματα αυτά τα οποία συνέβησαν και δυστυχώς ήταν άγνωστα σε όλους εμάς για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή εγώ έπρεπε να ψηφιστεί από την ελληνική κυβέρνηση αυτό το πράγμα για να μάθουμε. Εμείς δηλαδή οι οποίοι δεν έχουμε και ρίζες ποντιακές. Γι' αυτό είπαμε ότι είχε και διδακτικό χαρακτήρα. Έτσι ακριβώς. Δεν ήταν μόνο απλά ότι ανέδειξε την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Ναι. Ήταν η αφορμή στο να βγει στο υπόλοιπο ελλαδικό πληθυσμό. Να σας πω ότι εγώ που κατάγομαι από την Νότιο Ελλάδα και δεν είχαμε στην περιοχή μας πόντιους πρόσφυγες, μεγάλωσα σε ένα χωριό στον Παρνασσό απάνω. Δεν ξέραμε τι είναι η πόντη, διότι ούτε καν στο σχολείο δεν μας μιλούσανε για τους πόντιους ή για αυτά τα οποία υπέστησαν ο ελληνισμός. Η αλήθεια είναι ότι οι πρώτοι πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα, οι πόντιοι ας πούμε, εκεί που εγκαταστάθηκαν, και αυτοί ήταν λίγο κλειστοί στον εαυτό τους. Δύσκολα μιλούσανε στους υπόλοιπους ή και στα παιδιά τους μεταγενέστερα, δηλαδή παππούδες που τράβηξαν κάποια βασανιστήρια, κάποιες εκτοπίσεις, δύσκολα τις ξεμολογούντουσαν. Και πολλές φορές έχουμε διαβάσει και έχουμε δει ότι όταν κάποια εγγόνια πήγαν στους παππούδες και ρωτούσαν το τι έγινε τότε, τους σταματούσαν κατευθείαν. Σους, τους λέγανε. Τελείωσαν εκείνα. Μάλιστα. Ήθελαν να ξεχάσουν, δηλαδή. Θέλαν να αποβάλουν εκείνα τα χρόνια, να μην τα σκέφτονται καθόλου. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό έκανε ακόμα πιο δύσκολο όμως την έρευνα. Την έρευνα, ναι, ναι, ναι. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από το CD του κυρίου Βασίλη Μιχαηλίδη, που είναι και αυτό γραμμένο αποκλειστικά στη γενοκτονία των ποντίων, και να συνεχίσουμε μετά τη συζήτηση. Πρόσφυγας είμαι, ορφανεμένον και τίνος είμαι. Πρόσφυγας είμαι,
ορφάνε μελών και τίνος είμαι. Άπεσα στράτας, άτοσα χρόνια, άπεσο ψωπόμ γωμάτων πόνε. Άπεσα στράτας, άτοσα χρόνια, άπεσο ψωπόμ γωμάτων πόνε. Προσφύγας είμαι, αχ Παναία μου και τίνος είμαι. Προσφύγας είμαι, προσφύγας είμαι, αχ Παναία μου και ποιος είμαι. Κύρι μου πόντων, μα τον έπαιραν και σαλά το πέντε με νεφέκαν. Κύρι μου πόντων, μα τον έπαιραν και σαλά το πέντε με νεφέκαν. Προσφύγασέ με, προσφύγας είμαι, μαύρα τα χρόνια και τίνος είμαι. Προσφύγασέ με, προσφύγας είμαι, μαύρα τα χρόνια και τίνος είμαι. Κούζω την μάνα μ' χάπερ κυπερμέν, εσέν και ξέρω τέρι και λέιμε. Κούζω την μάνα μ' χάπερ κυπερμέν, εσέν και ξέρω τέρι και λέιμε. Προσφύγας είμαι, προσφύγας είμαι, Ποντίος είμαι, Ρωμαίος είμαι. Προσφύγας είμαι, προσφύγας είμαι, Ποντίος είμαι, Ρωμαίος είμαι. Εύσιν εφτάγω, περμέν το κλάμα, Κύρι μου ποντών, μάνα μη Ελλάδα. Εύσιν εφτάγω, περμέν το κλάμα, Κύρι μου ποντών, μάνα μη Ελλάδα. Εσείς τα νέα τα παιδιά, τα παιδιά της τρίτης γενιάς, έχετε πάει καθόλου στον Πόντο? Αυτό το συζητάμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο λέμε πρέπει να πάμε, πρέπει να πάμε, πρέπει να πάμε. Όσο αφορά εμένα και από ό,τι ξέρω και τον Παύλο, γιατί αν πηγαίναμε μαζί θα πηγαίναμε. Δεν έχουμε πάει ακόμα. Ναι. Είναι στις προτεραιότητές μας. Ναι. Ίσως λίγο οι υποχρεώσεις του συλλόγου του καλοκαίρι, με τις εκδηλώσεις, με τις αρκετές εκδηλώσεις, με τα αρκετά καλέσματα σε φεστιβάλ, κάθε χρόνο να αναιρούμε την αποστολή στον Πόντο, να λέμε του χρόνου. Πιστεύω ότι μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια... Κατάγεστε όλοι από την ίδια περιοχή? Όχι, τα όχι, μέλη όχι, του συλλόγου σας. Κυρίως είναι από την περιοχή του ΚΑΣ. Γιατί θα μπορούσατε να οργανώσετε μια εκδρομή και να... Η περιοχή μας είναι αρκετά βαθιά. Αυτή που λέμε οι Καρσλίδες, του Κάφκας. Ναι. Τουλάχιστον ένα 12 ημέρο για να πεις ότι θα φτάσει μέχρι εκεί και θα περιηγηθείς και στον υπόλοιπο Πόντο. Ναι. Αυτή που είναι μέχρι την Τραπεζούντα με μια εβδομάδα, 8 μέρες, ας το πούμε έτσι. Η Τραπεζούντα πλέον έχει και αεροπορικός, νομίζω, ναι, από Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση. Οπότε είναι κάτι πολύ εύκολο πλέον. Έχουν κοντά οι αποστάσεις. Πάντως το βάρος όλο της ανάδειξης των γεγονότων αυτών
για την αναγνώριση της γενοκτονίας έχει πέσει κύρια στους πολιτιστικούς συλλόγους. Έτσι αναδείχθηκε μέσα από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον ποντιακό ελληνισμό, θα λέγαμε προτεργάτη τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη, ο οποίος αφιέρωσε πολλές δυνάμεις και θα έλεγα ήταν ένας από τους εισηγητές του θέματος και την προετοιμασία του θέματος στη Βουλή. Όμως και για την παραπέρα ανάδειξή του όσον αφορά την έρευνα των γεγονότων, όπως ο συγγραφέας ο Ανδρεάδης, όπου πάνω από 30-35 βιβλία έχει γράψει, είτε από αφηγήσεις είτε ιστορικά βιβλία του Πόντου, και σήμερα έχει κηρυχθεί ανεπιθύμητος στην Τουρκία, αλλά και πολλοί άλλοι με τον Κώστα τον Φωτιάδη. Ο Κώστας ο Φωτιάδης, ναι, ο οποίος είχε κάνει πέρυσι και την έκθεση εδώ. Ήταν και αυτός ένας από τους ανθρώπους τότε στη Βουλή που προετοιμάσανε το θέμα, αλλά και ένας που θα έλεγαμε αρχεία ξένων πρεσβειών, φτάσανε στο να μαζέψουν ένα υλικό το οποίο είναι ένα πλέον εργαλείο για όλους. Είχε κάνει έκθεση ο κύριος Φωτιάδης πέρυσι, εδώ θα έλεγα είναι από τους ανθρώπους όπου έχει ζήσει, έχει ζήσει την ανάδειξη όλου αυτού του θέματος. Εμείς ως Σύλλογος Ποντίων Επταμήλων Ιακρίτες για πολλά χρόνια κάναμε προσπάθεια είτε μόνοι μας είτε μέσα από τη συνεργασία με άλλους συλλόγους, έτσι ώστε στα μέλη, στους φίλους, στην κοινωνία των Σερών να βγει όλη η εξέλιξη αυτών των γεγονότων. Κάτι γίνεται αυτή την ημέρα τη συγκεκριμένη. Ναι, και να μην είναι μία μέρα απλά γιατί η πολιτεία την καθιέρωσε, αλλά θα έλεγα μία μέρα να είναι μία μέρα περισυλλογής, μία μέρα σκέψης. Πολλοί ενδεχομένως να το θεωρούν μία γιορτή, γιορτάζουμε λένε. Θεωρώ ότι είναι μία μέρα μνήμης, μία μέρα τιμής και μία μέρα μετάδοσης αυτού του ιστορικού κομματιού, θα έλεγα. Ίσως να σας δοθεί η ευκαιρία να προβάλλετε και όλα αυτά του χρόνου, το 1913, που θα γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης της περιοχής, το 2013, της περιοχής των Σερών, και είπαμε ότι όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι στη βιβλιοθήκη θα εκθέσουν τα βιβλία, τα φωτογραφίες, ό,τι έχουν. Μπορεί ίσως και από εκεί να προβάλλετε αυτά τα γεγονότα για εμείς, να γίνουν γνωστά. Εμείς θα είμαστε στη διάθεση και της πόλης και των φορέων που θα ασχοληθούν με τα 100 χρόνια της. Είμαι μέσα στην επιτροπή αυτή και είπαμε ότι θα όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι συγκεντρωμένοι πια ο καθένας θα αναδείξει την πολιτιστική του ταυτότητα με στοιχεία, βιβλία, φωτογραφίες, μαρτυρίες, ό,τι έχετε, να τα προβάλλετε για να ενημερωθούν προπαντός τα νέα τα παιδιά. Αυτό είναι και το βασικό. Δηλαδή αυτά θα πρέπει να μεταφέρονται από τη μια γενιά στην άλλη. Άλλωστε αυτό είναι και η παράδοση. Δεν πρέπει να αποκοπούμε από τις ρίζες μας. Είτε ευχάριστες είτε δυσάρεστες, ευχάριστα γεγονότα είτε δυσάρεστα, θα πρέπει τα παιδιά να είναι ενημερωμένα πάνω σε αυτά τα θέματα. Να πούμε τα μεγέθη λίγο της, δηλαδή του ελληνισμού εκεί, του ποντιακού ελληνισμού. Το 1914 οι Έλληνες του Πόντου αριθμούσαν ως Ορθόδοξοι Έλληνες 696.000, οι Μουσουλμάνοι Έλληνες 190.000, οι κρυπτοχριστιανοί 93.000, οι πόντοι της Ρωσίας, της Νότιας Ρωσίας 650.000, σύνολο Ελλήνων 1.629.000, σύνολο Ελλήνων μαζί με την Ιωνία και την Ανατολική Θράκη ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια εκείνη την εποχή. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει γιατί μεγέθη μιλάμε. Ο συνολικός αριθμός των δολοφονηθέντων Ελλήνων μέχρι τον Μάρτιο του 1924 στον Πόντο φτάνει τις 353.000. Νομίζω ότι ξεπερνάει λίγο, διότι και αν σε αυτό το νούμερο προσθέσουμε και τις 700.000
που Έλληνες της Ιωνίας δολοφονήθηκαν από τον τουρκικό στρατό, καταλήγουμε στο εφιαλτικό νούμερο του 1.050.000. Στις 20 Μαρτίου του 1922, ο Άγγλος διπλωμάτης Ρέντελ συνέταξε ένα μνημόνιο για τις τουρκικές ομότητες σε βάρος των χριστιανών από το 1919 και έπειτα, και στο προήμιο αυτού του μνημονίου διαβάζω: «Η επίτευξη της ανακοχής με την Τουρκία στις 30 Οκτωβρίου του 1918 φάνηκε να επέφερε μια προσωρινή παύση των διωγμών των μειονοτήτων εκ μέρους των Τούρκων που διαπράχθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Στην επιδίωξη αυτών των διωγμών είναι γενικώς αποδεκτό ότι πάνω από 500.000 Έλληνες εξορίστηκαν, εκ των οποίων συγκριτικώς ελάχιστοι επέζησαν». Δηλαδή ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ναι. Ο Δε Φάνης Μαλκίδης, ο οποίος είναι διδάκτορ κοινωνικών επιστημών και διδάσκει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, τονίζει ότι μιλάμε για πάνω από 800.000 Έλληνες. Μα είναι και τα ορφανά. Ναι. Είναι πολλά παιδάκια ορφανά, τα οποία... Εμείς μιλάμε... Έχουν χαθήκανε... Από το ιστορικό αρχείο του Πόντου μιλάνε για θύματα πλέον. Για θύματα πάνω από 353.000. Ναι. Και αυτό πέρασε και στην απόφαση, θα έλεγα, στη Βουλή και στο τέτοιο. Mm-hmm. Το τι συνθήκες δημιούργησε, θα έλεγα, αυτή η γενοκτονία, αναφέρεται σε πολύ περισσότερο κόσμο, σε πολύ περισσότερο πληθυσμό, όπου, όπως λέει και ο Κώστας, είτε γιατί μείναν ορφανά και χαθήκανε στον δρόμο, είτε ακριβώς φύγανε στην Αμερική, φύγανε σε άλλες, πλέον χωρίς οικογένειες, υιοθετημένα. Θα έλεγα ότι εξαφανίστηκε πολύ μεγαλύτερος αριθμός ελληνικού πληθυσμού. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι, θα ήθελα να μας πείτε τι εκδηλώσεις ετοιμάζετε για φέτος, για σήμερα. Μετέχουμε μαζί με τους υπόλοιπους συλλόγους των ποντίων στην περιοχή των Σερών εδώ και 5 χρόνια στην πορεία που γίνεται επί της Οδού Μεραρχίας από τα δικαστήρια μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας, όπου εκεί γίνονται κεντρικές εκδηλώσεις με κεντρικό ομιλητή, με χαιρετισμούς επισήμων. Κάποια τραγούδια από τους καλλιτέχνες του νομού. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες. Να πούμε ακόμη ότι και στην αναγέννηση που πάρα πολλά χρόνια, ίσως από τα πρώτα χρόνια, από το 1994, θυμάμαι ότι μετήχα κι εγώ σε εκδηλώσεις, έτσι φέτος στην αναγέννηση γίνονται και εκεί εκδηλώσεις αφιερωμένες στην γενοκτονία των ποντίων. Ήταν από τα πρώτα σημεία όπου στήθηκε και μνημείο για τη γενοκτονία των ποντίων. Πέρσι είχε στηθεί και στο Λευκότοπο, σε πολλά σημεία αμιγώς, με ποντιακό πληθυσμό. Θεωρώ ότι το νιώσαν υποχρεώσει. Μάλλον και στην περιοχή των Σερών ενδεχομένως και το 2013 θα είναι ένα σκρίσιμος χρόνος όπου θα πρέπει να επιλέξουμε σε συνεργασία με το Δήμο να στηθεί ένα μνημείο. Ναι. Να πούμε και για την Κυριακή που θα γίνει στη Μητρόπολη η επιμνημόνιση στις 10 η ώρα το πρωί. Η πολιτεία έχει ορίσει την πρώτη Κυριακή μετά την 19η Μαΐου ως η μέρα που οι δημόσιες υπηρεσίες, οι φορείς μετέχουν έτσι, σε εκδηλώσεις. Έτσι γίνεται επιμνημόσυνη δέηση στην Μητρόπολη και μετά γίνεται κατάθεση στεφάνου στην Πλατεία Ελευθερίας. Θα έχει πολύ καλό ομιλητή. Ναι, ποιος θα είναι. Ο Χάρης Τσιρκινίδης. Είναι ο Χάρης ο Τσιρκινίδης, απόστρατος στρατιωτικός, όπου αυτός και αν δεν έχει ασχοληθεί με τα θέματα της γενοκτονίας, μέσα από τα αρχεία της γαλλικής πρεσβείας, του γαλλικού κράτους και
Εγώ να θυμηθώ και τον πρόεδρο μου, τον Ενεπεκίδη, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, όπου θα έλεγα ήταν ο πρώτος από αυτούς που κάνανε την έρευνα σε αρχεία κράτους, όπως ήταν τα αυστριακά αρχεία, που δεν ήταν και το πιο φιλικό κράτος σε μας, και όμως ήταν τα μαζί στοιχεία, με τους Γερμανούς τότε, δηλαδή αυστριακοί. Όμως τα στοιχεία ήταν συγκλονιστικά αυτά που περιέγραφαν οι αυστριακοί πρόξενοι. Και θα έλεγα ήταν το πρώτο υλικό, το πρωτόλιο υλικό που χρησιμοποιήθηκε από όλους τους ερευνητές. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, έτσι αν ξέρετε. Περίπου πόσοι πόντοι είστε στον νομό σας? Να πω κάτι πριν να πούμε αυτό. Εγώ θα ήθελα να πω τουλάχιστον για αυτή τη φορά, αυτή τη χρονιά, παρατηρείται το φαινόμενο ότι μετά τις 10 που αρχίζει το μνημόσυνο για τα θύματα της γενοκτονίας, στην εκκλησία κάποιοι λίγοι που είναι να φεύγουν και κάποιοι να μην έρχονται. Δηλαδή είναι ντροπή αυτή την ημέρα να είναι άδεια εκκλησία. Εγώ θα κάνω μια έκκληση φέτος, όσο το δυνατόν περισσότεροι να έρθουν να ακούσουν και τον κύριο Τσιρκινίδη. Κάτι θα τους μείνει, κάτι καλό. Δηλαδή σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει ο ελληνισμός, ίσως πρέπει να αρχίσουμε να μαζευόμαστε ο ένας πιο κοντά στον άλλον, για να δαινόμαστε και πιο αύριο καλά. Αύριο το πρωί λοιπόν στις 10 η ώρα στη Μητρόπολη. Στη Μητρόπολη των Σερών, για να τιμήσουμε τη μνήμη των ποντίων. Και σήμερα το απόγευμα στις 8 στα δικαστήρια με την πορεία μέχρι την πλατεία Ελευθερίας. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Και εμείς ευχαριστούμε για την για το θέμα το οποίο. Πώς είμαστε στο νομό. Ήταν η υποχρέωση νομίζω να το. Είναι υποχρέωση. Πολλοί όμως έχουν υποχρεώσεις τις οποίες δεν τις εκπληρώνουν. Κάνει έρευνα για αυτό που είπαμε, για το πώς είμαστε στο. Πόσοι πόντοι είναι στο νομό. Τώρα δεν ξέρω αν περίπου στατιστικός. Υπάρχουν κάποιες διαφωνίες. Εγώ λέω είμαστε περίπου κοντά στο 20. Λιγότερο από το 25% του πληθυσμού του νομού. Μάλιστα. Και αν πάλι θα το αναλύσουμε δηλαδή σε αυτό, πρέπει να είναι κοντά στις 35.000. Εγώ θα χαρώ πολύ να σας έχω και μια άλλη φορά κοντά μας, να αναπτύξουμε άλλα θέματα πολύ πιο ευχάριστα. Όποτε για θελήσετε. Τα ήθη και έθιμα των ποντίων, για τους χορούς που είστε αξιόλογοι χορευτές, και για τις δραστηριότητες του συλλόγου σας. Εμείς ευχαριστούμε ιδιαίτερα, καταρχήν γιατί νιώθουμε και ιδιαίτερα οικεία και με τη δική σας παρουσία, και έχω την αίσθηση ότι επικοινωνούμε σε οποιοδήποτε κάλεσμα, να ξέρετε ότι θα είμαστε κοντά σας. Είχα πατρίδα και έχω πατρίδα, Ρωμαίος είμαι η αμαρτία. Είχα πατρίδα και έχω πατρίδα, Ρωμαίος είμαι η αμαρτία. Απέσον πόντον από σα χρόνε, α τώρα πρόσφυγα σα πέντε δρόμε. Απέσον πόντον από σα χρόνε, α τώρα πρόσφυγα σαν πέντε δρόμε. Έναν πατρίδαν, έναν γη, ας οι Ρωμαίοι σε πέραν, σ' ανατολή στο χάραμα, ναι φως και ναι ημέρα. Thank you.
πατρίδα κι έχω πατρίδα τον τόπο έζησα οι Τούρκοι πήραν. Είχα πατρίδα κι έχω πατρίδα τον τόπο έζησα οι Τούρκοι πήραν. Αλέλαν πρόσφυγες άλλη σωμάτη τα πόνε έρουξαν θέμα πάλι. Αλέλαν πρόσφυγες άλλη σωμάτη τα πόνε έρουξαν θέμα πάλι. Έναν πατρίδαν, έναν γιν για τε μετέρ σκεφέκαν όλα τα καστρολίθαρα σαν γαρενούσε δέκα. Πατρίδαν οι Τούρκες άρεψαν για την επίρα. Είχα πατρίδαν και έχω πατρίδαν οι Τούρκες άρεψαν για την επίρα. Χρόνε το έχτισα όλε επίδαν. Είχα πατρίδαν και έχω πατρίδαν. Χρόνε το έχτισα όλε επίδαν. Είχα πατρίδα και έχω πατρίδα. Ένα λαόν εχάτεψαν ας ένδοξα τα μέρε με προδομένα τάματα και ματωμένα σέρε. Χωρώνε το έχτισα όλε επήγαν. Είχα πατρίδα και θέλω πατρίδα. Χρόνε το έχτισα όλε επήγαν. Είχα πατρίδα και θέλω πατρίδα. Είχα πατρίδα και θέλω πατρίδα. Είχα πατρίδα και θέλω πατρίδα. Εδώ φίλες και φίλοι, άλλη μια εκπομπή του Ράδιο Κιβωτός της Ιεράς Μητροπόλεως Ερών και Νιγρίτες έφτασε στο τέλος. Θα είμαστε μαζί το άλλο Σάββατο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Σταχυολογώντας την παράδοση. Ήθη και έθιμα, σκουπί και τραγούδια.